Ειρήνη του Κυρίου να είναι πάντοτε μαζί σας. Και με το πνεύμα σου. Η Θεία Λειτουργία τελέστηκε σε κλίμα κατάνοιξης, με τον Πάπα Βενέδικτο να ψέλνει το Πάτερ ημών. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αριστείτε το όνομα σου, ελθείτε η βασιλεία σου. Οι 10.000 πιστοί που είχαν συγκεντρωθεί, ανάμεσά τους καθολικοί από πολλές άκρες του κόσμου, ο πρόεδρος της Κύπρου, ο αρχιεπίσκοπος Χρυσόστομος, καθώς και πολιτικοί και διπλωμάτες, άκουσαν τον επικεφαλής της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας στην ελληνική γλώσσα να στέλνει μήνυμα ενότητας των χριστιανών για να ξεπεράσουν τις όποιες διαφορές τους και να πλησιάσουν μαζί όσους τους έχουν ανάγκη. Αγαπητοί Χριστού αδελφοί και αγαπητές αδελφές, σήμερα είμαστε καλεσμένοι σαν ένα σώμα και μια ψυχή να εξετάσουμε σε πάθος την κοινωνία μας με τον Κύριον και με τον πλησίον και να τους μαρτυρήσουμε μέρωστα σε όλο τον κόσμο. Στο επίκεντρο του κηρύγματός του προς τα πλήθη των πιστών, η Μέση Ανατολή και το πρόσφατο μακελιό στο στολίσκο της Ελευθερίας που κατευθυνόταν στη Γάζα. Με τον Πάπα να κάνει έκκληση για να πέσουν οι τόνοι πριν η κατάσταση βγει από κάθε έλεγχο. I read my personal appeal for an urgent and concerted international effort to resolve the ongoing tensions in the Middle East, especially in the Holy Land, before such conflicts lead to greater bloodshed. Μετά τη Θεία Λειτουργία, ο προκαθήμενος της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας παρέδωσε στους επισκόπους της Μέσης Ανατολής το κείμενο εργασίας για την ειδική συνέλευση της συνόδους τους που θα γίνει τον Οκτώβριο στο Βατικανό με θέμα το μέλλον των χριστιανών στην περιοχή. Με τα έγγραφα να περιλαμβάνουν και τη θέση του Βατικανού για την δημιουργία Παλαιστινιακού κράτους με αναγνωρισμένα από την διεθνή κοινότητα σύνορα. Ο Ποντίφικας δεν παρέλειψε να εκφράσει και την ιδιαίτερη χαρά που του δόθηκε να τελέσει τη λειτουργία στην Κύπρο. Την γη, όπως είπε, που ευλόγησαν με το έργο τους οι Απόστολοι και ευχαρίστησε για την θερμή υποδοχή που του επιφύλαξε ο λαός της Κύπρου.